Ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρούσε για δεκαετίες τους συμπολίτες μας και αφορούσε χιλιάδες ανθρώπους, των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν παραβιαστεί λόγω ακριβώς της πολιτικής που ίσχυσε μετά το 1974, που ήταν δηλαδή να θεωρούνται πρόσφυγες μόνο τα παιδιά των ανδρών προσφύγων ή εξαρενογωνίας πρόσφυγες και όχι τα παιδιά των γυναικών προσφύγων. Κάτι που πάβει να υφίσταται τώρα, γιατί έχουν αναγνωριστεί πλέον εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Έχουν αναγνωριστεί ναι. το 2013 για σκοπούς του επιδόματος μόνο και για κανένα άλλο λόγο. Η απόφαση του δικαστηρίου λοιπόν αυτή είναι σημαντική, διότι αναγνωρίζει την αδικία που υπήρχε, αναγνωρίζει το προφανές που ήταν ότι υπήρχε δυσμενής διάκριση, δεν υπήρχε ίση μεταχείριση λόγω φύλου και αποκαθιστά στο βαθμό που είναι δυνατόν την παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος, τουλάχιστον για την περίπτωση της πελάτησσας μας της Βρούντου, αποδίδοντας τις ως αποζημιώσεις το ποσό το οποίο θα έπαιρνε εάν θεωρεί το πρόσφυγας όταν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση προσφύγης ταυτότητας. Και υπάρχουν άλλες σχεδόν 50 υποθέσεις παρόμοιου τύπου. Υπάρχουν άλλες 50 υποθέσεις ναι. οι οποίες ακολουθούν και φαντάζομαι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Σημασία λοιπόν έχει ότι υπάρχει ένα δεσμευτικό προηγούμενο αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο τις 50 υποθέσεις που έπονται, αλλά πιστεύω και όλους όσους ήταν στην ίδια θέση με την κυρία Βρούντου. Τα άτομα δηλαδή τα οποία αιτήθηκαν προσφυγική ταυτότητα και δεν τους δόθηκε λόγω του ότι η μητέρα τους ήταν πρόσφυγας και όχι ο πατέρας τους. Ναι, αλλά τώρα όλοι θα διερωτούνται αν μπορούν να προσφύγουν στο ΕΔΑΔ. Πρέπει να έχουν δηλαδή κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, να έχουν αιτηθεί οτιδήποτε και να έχει απορριφθεί για να μπορούν να σταθούν πάνω σε εκείνο το δεδομένο και να προσφύγουν στο ΕΔΑΔ. Ναι, καταρχήν πρέπει να εξαντλήσεις τα εσωτερικά ενδικά μέσα για να πας στο ΕΔΑΔ. Οπότε δεν είναι έτσι που πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ έχουμε ένα δικαστικό προηγούμενο, έχουμε μια σαφέστατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επομένως είναι θέμα της πολιτείας το πώς θα αντιμετωπίσει τους πολίτες αυτού του τόπου που έτυχαν δυσμενούς διαχείρισης κατά παραδοχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κατά πόσο θα τους αποζημιώσει. Άρα εγώ πιστεύω ότι ανεξαρτήτως απόφασης, δηλαδή θεωρείτε ότι όλοι όσοι έπρεπε να τύχουν αυτής της μεταχείρισης θα πρέπει τώρα να αποζημιωθούν από το κράτος. Πιστεύω πλέον το ότι είναι θέμα πολιτικό, πώς θα το αντιμετωπίσει το κράτος. Εδώ, για την περίπτωση της Βρούντου που υπάρχει η θεραπεία και για τις 50 άλλες προσφυγές που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση της Βρούντου ξεκίνησε το 2003 όταν η ίδια αιτήθηκε προσφυγής ταυτότητας, απορρίφθηκε η αίτηση της λόγω του ότι η μητέρα της ήταν πρόσφυγας και όχι ο πατέρας της, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο πρωτόδικα, ακολούθως έγινε έφεση, εκδόθηκε η απόφαση το 2006, προσφύγαμε το 2006 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά από 9 χρόνια εκδόθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται επομένως για μια διαδικασία που παίρνει 12-13 χρόνια. Άρα δεν είναι και λογικό να αναμένετε τώρα από προσφεύγοντες ή από ενδιαφερόμενους να μπουν σε αυτή τη δικαστική διαδικασία για να έχουν αποτέλεσμα το 2030. Είναι θέμα του κράτους για το πώς θα ερμηνεύσει την απόφαση και πώς θα. Άρα, περιμένουμε επίσημη αντίδραση από το κράτος και πώς θα χειριστεί πλέον όλες αυτές τις υποθέσεις ή που είναι ενώπιον ΕΔΑΔ ή που δεν έχουν καν αποταθεί σε αυτό το σώμα. Ακριβώς. Το δεύτερο σημείο που βγαίνει από την απόφαση, πέραν της δυσμενούς διάκρισης, είναι ότι το ΕΔΑΔ αναγνώρισε στην αιτήτρια ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αποτελεσματικής θεραπείας. Είπε δηλαδή ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του δικού μας που ήταν ότι δεν μπορούν να χειριστούν την υπόθεση, δεν μπορούν να αποδώσουν θεραπεία, διότι θα ήταν όσοι αν επέκτηναν την εφαρμογή ενός δικαιώματος σε μια τάξη πληθυσμού και αυτό θα συνιστούσε νομοθετική ενέργεια που απαγορεύεται κλπ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι ήταν λαθασμένη αυτή η αντίληψη και ότι όφιλε το κράτος, τα κρατικά όργανα, σε αυτή την περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο, να εντοπίσει την παραβίαση που υπήρχε και ήταν σαφέστατη και να αποδώσει θεραπεία στο θύμα της δυσμενούς διάκρισης. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφή. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.